Εφιαλτικός είναι ο λογαριασμός της απελευθέρωσης για τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους του κλάδου. Ακόμα βαρύτερος είναι ο λογαριασμός από όσο αρχικά είχε φανεί, όπως όλα δείχνουν, που στέλνουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η διοίκηση της ΔΕΗ. Στα λαϊκά στρώματα, καλώντας τα να πληρώσουν τα σχέδια της δίθεν εξυγείασης και διάσωσής της. Προκειμένου, στο πλαίσιο της πολιτικής απελευθέρωσης της ενέργειας, να γίνει πιο θελκτική στους επενδυτές, όπως λέμε. Και μόνο το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα κοιτάπια της ΔΕΗ για χρέη, άλλες τόσες χιλιάδες περιμένουν τα ραβασάκια από το ΚΕΑΟ για κατασχέσεις, δείχνει ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική και για τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες. Είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε, οι συνταξιούχοι, γιατί μετά από τις θανατηφόρες περικοπές που έχουν γίνει όλα τα χρόνια της συντάξης μας, από όλες τις κυβερνήσεις, μας άφησαν χωρίς συντάξεις, χωρίς να χρωστάμε σε κανένα δανειστή. Τώρα έρχονται με την απελευθέρωση της ενέργειας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να μας κόψει και το ρεύμα, να μας πάει στο λιχνάρι, γιατί πραγματικά δεν έχουμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Είμαστε εδώ και θα αγωνιστούμε μαζί με τα παιδιά μας να μην τους επιτρέψουμε να εφαρμόσουν αυτά τα νέα θανατηφόρα μέτρα σε βάρος μας. Νέες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος από 16,4 έως 19,4% ανάλογα με την κλίμακα κατανάλωσης που θα ισχύσουν από την πρώτη, ισχύουν ήδη από την 1η Σεπτέμβρη. Θυμίζουμε ότι την τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο πάντα της πολιτικής απελευθέρωσης που ακολούθησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, τα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν εκτοξευθεί κατά 150%. Ενώ έρχονται τώρα να προσθεθούν και οι νέες αυξήσεις. Επίσης προβλέπεται μείωση της έκπτωσης συνέπειας που κάνει η ΔΕΗ στους συνεπείς πελάτες από το 10% στο 5%. Βέβαια, από τον Απρίλιο είχε φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να το πάει από το 15% στο 10%. Επιβολή ρήτρας λοιπόν στα τιμολόγια που μεταφράζεται σε νέα επιβάρηση για τους καταναλωτές. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν ένα μέρος της επίθεσης με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα τα λαϊκά στρώματα. Αφού ο σχεδιασμός που έχει ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία προβλέπει ακόμα παραπέρα ένταση των εκβιασμών και απειλών προς λαϊκά νοικοκυριά, εργαζόμενους, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους που έχουν ανεξόφλητες οφειλές λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και στους όρους ρύθμισης που επιβάλλει η επιχείρηση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αναρωτηθούν όταν βλέπουν όλα αυτά τα μέτρα να έρχονται να αναρωτηθούν για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Η καμπάνα χτυπάει για καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να συνεχίσει να λύνει το πρόβλημά του μόνο κλεισμένος μέσα στο μαγαζί του. Πρέπει να βγούμε έξω, πρέπει να παλέψουμε με τα σωματεία μας, πρέπει να έρθουμε σε κοινή πάλι με τα εργατικά σωματεία, τους υπαλλήλους που αυτή τη στιγμή πρωτοφωνάζουν ότι δεν είναι δυνατόν το 2019 να υπάρχει λαϊκό σπίτι που να μην έχει ρεύμα. Στο απειρόβλητο δεν μένουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αφού προβλέπονται εκατοντάδες απολύσεις, περαιτέρω περικοπές μισθών, αλλά και κατακρεούργημα κατακτημένων δικαιωμάτων που είναι κατοχυρωμένα μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε τον αγώνα ακόμα πιο δυναμικά, πλάι στα εργατικά σωματεία, στην κοινή πάλη, γιατί ξέρουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Η ανάγκη για φτηνό ρεύμα για όλο το λαό είναι ανάγκη πραγματική, είναι κοινωνικό δικαίωμα για όλους μας. Και γι' αυτό
θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις στο επόμενο διάστημα, ώστε κανένας συνάδελφος να μην μείνει χωρίς ρεύμα στη δουλειά και στο σπίτι. Θέλουμε να δηλώσουμε σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Να μην τολμήσει η ΔΕΗ να βγάλει νέες εντολές για διακοπή σε εργαζόμενους, σε φτωχούς αγρότες, σε αυτοαπασχολούμενους, ενώ από την άλλη μεριά αφήνει στο απειρόβλητο τους μεγαλοφιλέτες, τους μεγάλους μονοπωλιακούς όμιλους και αυτούς που πραγματικά θησαυρίζουν από αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα ήταν το πρώτο βήμα, θα έχει και συνέχεια, θα δοθεί αγωνιστική απάντηση από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στην κατεύθυνση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Να εντείνουμε την πάλη μας ενάντια στις αυξήσεις, για μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ρεύμα φτηνό για το λαό, για μία διακοπή ρεύματος σε εργαζόμενο, άνεργο, αυτοαπασχολούμενο, φτωχό αγρότη, όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κανένα κλείσιμο μονάδας λιγνητικής ή υδροελεκτρικής και ορυχείων. Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και του ΔΕΔΙΕ. Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου της απελευθέρωσης. Στρατηγικών τομέων της οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η ίδρυση. Αποκλειστικά κρατική ενιαία οι φορείς, που ως λαϊκή περιουσία θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Καμία απόλυση εργαζομένων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώρα στην ΔΕΗ, όχι στην εντατικοποίηση και στο δουλεπόδιο των εργολάβων. 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο, κανένας εργαζόμενος απλήρωτος στις εργολαβίες.